Παραμένουμε σε αυτοδιοικητικό κλίμα και από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα. Ερχόμαστε και πάλι στα του Δήμου Καβάλα. Θέλω να καλησπερίσω στο στούντιο διαζώσης τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη Έργο Τώρα και πρώην αντιδήμαρχο οικονομικών, τον κύριο Ηλία Καλανταρίδη. Καλησπέρα, κύριε Καλανταρίδη. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πάρα πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο. Στον αγώνα η αλήθεια είναι και στο τρέξιμο. Κοιτάξτε, έτσι. Είμαστε τώρα, διανύουμε ουσιαστικά τις τελευταίες μέρες πριν την εκλογική αναμέτρηση. Λογικό. Οπότε θα πρέπει να είμαστε σε απόλυτη φόρμα και να τρέχουμε όλο και περισσότερο. Είναι δηλαδή ένας αγώνας δρόμου ταυτόχρονα ταχύτητας αλλά και αντοχής συνάμα. Πάντως σήμερα μου ήρθατε επίσημα, δεν ήρθατε με φόρμες. Έτσι πρέπει να το πω. Όχι, όχι. Τις φόρμες τις έβγαλα πριν λίγο και το σακίδιο με τα ψηφοδέλτια. Φόρεσα τα καλά μου και ήρθα να τα πούμε από κοντά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καλανταρίδη, πάμε λίγο να κάνουμε μια συζήτηση. Έργο Τώρα, παράταξη λοιπόν του κυρίου Χαράλα Μποξανίδη. Εσείς φυσικά δεν θα σας ρωτήσω γιατί ασχοληθήκατε με τα κοινά, γιατί σας γνωρίζουμε όλοι και από δημαρχία της κυρίας Δήμητρα Τσανάκα, αλλά και μετέπειτα και από πλευράς της αντιπολίτευσης. Γιατί όμως με την παράταξη του κύριου Χρυσανίδη, θέλω να σας ρωτήσω, και με το Έργο Τώρα δηλαδή, με τη συγκεκριμένη παράταξη. Ναι. Όπως το έχω πει ήδη αρκετές φορές, γιατί ξέρετε, είναι ένα από αυτά τα οποία συνηθίζουν να σε ρωτάνε και οι ψηφοφόροι, αλλά και γενικότερα με όσους έρχεσαι σε επαφή. Φίλοι, γνωστοί, γιατί με τον κύριο Χρυσανίδη. Λοιπόν, όπως έχω πει, ουσιαστικά θα έλεγα είναι τρεις οι βασικοί λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι ο κύριος Χρυσανίδης έχει δοκιμαστεί και έχει επιτύχει με βαθμό άριστα, θα έλεγα, αποδίδοντας τα μέγιστα κατά τη θητεία του στον Δήμο Ελευθερών. Έτσι, να θυμίσουμε ότι πριν την τελευταία συνένωση των Δήμων υπήρχε ο Δήμος Ελευθερών. 8 χρόνια διατέλεσε δήμαρχος εκεί ο κύριος Χρυσανίδης και πραγματικά όποιον και να ρωτήσετε θα σας πει τα καλύτερα. Ένα λοιπόν πολύ βασικό για μένα είναι αυτό, ότι είναι αποτελεσματικός και ουσιαστικά δεν χρειάζεται να πειραματιστούμε για να δούμε αν θα βρούμε τον άνθρωπο τον κατάλληλο για να αποδώσει αυτή τη θέση. Δεύτερον, στον ιδιωτικό του βίο, στην επιχειρηματική του δράση. Και εκεί οι περγαμηνές πραγματικά είναι καταπληκτικές. Αυτοδημιούργητος, επιχειρηματίας, με πλήθος τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων έργων. Και το δημόσιο έργο ουσιαστικά μου δίνει τη δυνατότητα να περάσω στο τρίτο επιχείρημα, το οποίο είναι το εξής. Ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία έχω διαπιστώσει και εγώ από τη θητεία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και το βλέπουμε όλοι, θα λέγαμε, τριγύρω μας, είναι τα δημόσια έργα τα οποία πραγματικά εκτελούνται με τραγικά αργούς ρυθμούς. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο το ζούμε καθημερινά και στην πόλη μας, έτσι, και όχι μόνο μες στην πόλη, αλλά και στα χωριά του Δήμου μας, όπου τα έργα, όπως έχω πει, σέρνονται κυριολεκτικά. Όταν λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος με επιτυχία ξέρει τι εστί δημόσιο έργο και από την πλευρά του Δήμου, αλλά και από την πλευρά αυτού που εκτελεί το έργο, νομίζω ότι έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας βοηθήσει με τη γνώση την οποία έχει συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια, να ανταπεξέλθουμε με τον καλύτερο τρόπο και να δώσουμε πραγματικά μία όθηση, μία καλύτερη ταχύτητα, θα έλεγα, στην εξέλιξη όλων αυτών των δημοσίων έργων, τα οποία πραγματικά μας ταλαιπωρούν στην καθημερινή μας ζωή. Άρα λέτε, κύριε Καλανταρίδη, ότι μπορεί ενδεχομένως και θα βρεθεί λύση άμεσα και από την επόμενη κιόλας της εκλογής, αν και θα αναλάβει ο 1 Γενάρη του 24 ο επόμενος δήμαρχος, έτσι ώστε αυτός ο πονοκέφαλος, αυτή η κολυσιεργία η οποία υπάρχει στο κέντρο, κατά κύριο λόγο, αλλά και όχι μόνο, της Καβάλας με τα έργα, να πάψει να υφίσταται. Αυτό έτσι ακριβώς, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο θα κάτσει να το γνωρίσει, να το μελετήσει και να δει πώς μπορεί να ανταπεξέλθει, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα σε αυτόν τον τομέα αυτή τη στιγμή. Λόγω της συσσωρευμένης εμπειρίας, όπως είπα, και από τις δύο πλευρές, και αυτό είναι κάτι, ξέρετε, πάρα πολύ σημαντικό. Να ξέρεις δηλαδή πώς λειτουργεί και ο φορέας που ονομάζεται Δήμος, αλλά και πώς λειτουργεί η πλευρά, να το πούμε έτσι, αυτού που έρχεται να εκτελέσει το έργο. Γνωρίζοντας λοιπόν και έχοντας την εμπειρία και των δύο θέσεων, έχω την αίσθηση, θα έλεγα καλύτερα, τη σιγουριά ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να εντοπίσει και να δώσει λύση στο πρόβλημα όταν παρουσιάζεται, όπου παρουσιάζεται. Μάλιστα. Σε αυτό το κομμάτι ενδεχομένως στοχεύει και το μεγαλύτερο πρόγραμμα και του κ. Χρυσανίδη, γι' αυτό λέγεται και Έργο Τώρα, έτσι ώστε να προχωρήσουν με πιο γρήγορους ρυθμούς τα έργα και ενδεχομένως και τα μεγάλα έργα, κύριε Καλανταρίδη, έτσι, γιατί και αυτό σωστά, πρέπει να το πούμε. Πολύ σωστά και τα δύσκολα, θα έλεγα, γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για ένα μεγάλο έργο,
συνάμα γνωρίζουμε ότι είναι κάτι το δύσκολο. Αυτό αποτελεί έναν αποτρεπτικό παράγοντα για πολλούς δημάρχους, οι οποίοι σου λέει, γιατί να μπλέξω βρε αδερφέ τώρα, ας κάνω κάτι εύκολο το οποίο θα δείξει γρήγορα το αποτέλεσμά του και ας αφήσω τα δύσκολα, τα μακροχρόνια, έτσι, δεν βαριέσαι, ας δείξω εγώ τι κάτι κάνω. Αυτό είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί, θα έλεγα εγώ, γενικά την τοπική αυτοδιοίκηση, να αναφέρω ένα από αυτά τα μεγάλα, τα δύσκολα, τα οποία δεν είναι πιασάρικα, γιατί δεν φέρνουν αποτελέσματα άμεσα. Στην περίπτωση του Δήμου μας, λοιπόν, είναι το σχέδιο πόλης, για το οποίο έχουμε αναφερθεί, έχει αναφερθεί προσωπικά ο κύριος Χασανίδης πάμπολες φορές, το οποίο πραγματικά αποτελεί ένα ανασταλτικό παράγοντα για οτιδήποτε πας να αγγίξεις και να ξεκινήσεις στα όρια του Δήμου μας. Τόσο μέσα στην πόλη, αλλά επίσης και στα χωριά μας. Ένα τεράστιο πρόβλημα, πας να ξεκινήσεις κάτι μικρό, κάτι εύκολο να το πω έτσι, και βλέπεις ότι σκοντάφτης, πέφτεις πάνω σε έναν τοίχο κυριολεκτικά, επειδή ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί το σχέδιο πόλης. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το σπρώχνουμε όλο προς τα πίσω. Μάλιστα. Και είναι και εξίσου πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Καλανταρίδη, και να προχωρήσει γενικότερα το σχέδιο πόλης και τριγύρω. Έτσι πρέπει έτσι, να το πούμε. Να μην πάμε μακριά. Να σας θυμίσω ότι το έργο στην πλατεία Καπνεργάτη δεν ξεκίνησε επί των ημερών της προηγούμενης διοίκησης, επειδή ακριβώς διαπιστώθηκε μετά από καταγγελία κάποιου που προφανώς ήξερε κάτι περισσότερο από εμάς, έτσι, ότι υπάρχει πρόβλημα με το σχέδιο πόλης. Ότι στο συγκεκριμένο σημείο, να το πω έτσι, της πόλης όπου θα εκτελούνταν αυτό το έργο, υπήρχε πρόβλημα. Υπήρχε σύγκρουση με το σχέδιο πόλης, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει να ξεκινήσει να εκτελείται το έργο, να έχουμε φτάσει στο σήμερα, έτσι να έχει αναλάβει η διοίκηση του κυρίου Μουριάδη. Και να θυμίσω ότι εδώ και 1,5-2 χρόνια που ξεκίνησε, σέρνεται και αυτό το έργο, δεν εξελίσσεται ομαλά και ταλαιπωρούμαστε καθημερινά. Και αυτό το οποίο νομίζω αυτό θα πιάσω το τελευταίο σας κουβέντα, κύριε Καλανταρίδη, ταλαιπωρούμαστε καθημερινά. Μεγάλο το θέμα του κυκλοφοριακού προβλήματος μέσα στην πόλη. Πολύ σωστά. Και το λέμε αυτό διότι πρέπει, η αλήθεια είναι, πέρα από το κομμάτι του σχέδιου πόλης, πέρα από το κομμάτι των έργων, να δούμε λίγο το τι γίνεται και με την κυκλοφοριακή μελέτη. Και αν μπορεί και υπάρχει πιθανότητα, κύριε Καλανταρίδη, να αλλάξει αυτή. Και τώρα αρπάζω αυτή την ευκαιρία και με αφορμή και τα όσα έγιναν και με το τότε ενδεχομένως Δημαρχία Τσανάκα, με την μονοδρόμηση της Βενιζέλου, έτσι, που η κυκλοφοριακή μελέτη υπήρξε και έτρεξε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα έχουν αλλάξει τελείως τα δεδομένα και σίγουρα θα χρειάζεται νέα κυκλοφοριακή μελέτη, όχι σήμερα, χθες. Έτσι πάνω το πούμε. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Και να πω εδώ, μιας και θέσατε το θέμα της οδού Βενιζέλου, να θυμίσω ότι δεν εφαρμόστηκε η κυκλοφοριακή μελέτη στο συγκεκριμένο σημείο. Αν θυμάμαι καλά, έτσι, υπήρχε ακόμα και κατά τη διαβούλευση. Η τότε διοίκηση της Σιμιτζή είχε παρουσιάσει κάτι το διαφορετικό και εν συνεχεία αυτό το οποίο εφαρμόστηκε δεν είχε καμία σχέση με αυτό το οποίο είχε ανακοινωθεί σε αυτούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη συγκεκριμένη περιοχή. Όλοι ανέμεναν να έχουμε ουσιαστικά μία βαλβίδα εκτόνωσης προς τα έξω και ξαφνικά είδαμε να γίνεται μονοδρόμηση προς τα μέσα. Και βλέπουμε τι αποτελέσματα έχει αυτό. Έτσι. Και βέβαια θα έλεγα ότι μετά από τόσα χρόνια, γιατί να θυμίσουμε ότι η κυκλοφοριακή μελέτη, η πολύ γνωστή του Παρασκευόπουλου, έχει πάνω από μια δεκαετία που έχει γίνει και βέβαια έχουν αλλάξει οι συνθήκες, οι κυκλοφοριακές, ιδίως θα έλεγα εγώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Είδαμε φέτος τι συνέβη στο κέντρο της πόλης, όπου είτε κατέβαινες το πρωί είτε κατέβαινες το απόγευμα, πραγματικά μαρτυρούσες την ώρα και τη στιγμή που αποτόλμησες να έρθεις στο κέντρο με το όχημά σου. Έτσι. Άρα όντως τα δεδομένα θα πρέπει να είναι καινούρια. Και εδώ να πω κάτι ακόμη. Να θυμίσω ότι αυτή η ρύθμιση που έγινε την τελευταία στιγμή πριν τις εκλογές πάλι, γιατί μας το συνηθίζει αυτό, μας το έχει συνηθίσει η διοίκηση του κυρίου Μουριάδη, δυστυχώς, με την αλλαγή που έγινε όσον αφορά τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιοχή της Παναγίας, ότι πάλι οι παρεμβάσεις που γίνονται δεν έγιναν βάσει κάποιας κυκλοφοριακής μελέτης. Είναι κάτι το οποίο το είχα πει στον κύριο Δήμαρχο και κατά την περίοδο της διαβούλευσης. Έτσι, ήταν κάτι το οποίο προβλέπονταν και στο τεχνικό πρόγραμμα επί της διοίκησης της κυρίας Τσανάκα. Ανέλαβε ο κύριος Μουριάδης, δεν την έκανε την κυκλοφοριακή μελέτη. Ήρθε να πάρει κάποια μέσα, ασθμένοντας θα έλεγα εγώ, την τελευταία στιγμή πριν τις εκλογές, έτσι, να πάρει κάποια μέτρα, με συγχωρείτε, χωρίς να έχει την οποιαδήποτε κυκλοφοριακή μελέτη, την οποιαδήποτε μέτρηση, και απορώ πραγματικά
πώς θα δούμε αύριο, μετά την εφαρμογή όλων αυτών των ρυθμίσεων, αν πραγματικά αυτό το μέτρο είναι επιτυχημένο ή όχι, όταν δεν έχουμε στα χέρια μας κάποια μετρήσιμα στοιχεία? Είναι απορίες άξιων, πραγματικά απορώ. Το έχω θέσει στη διοίκηση. Δυστυχώς για άλλη μία φορά, τόσο εγώ όσο και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν εισακουστήκαμε. Μάλιστα, μάλιστα. Κυκλοφοριακό ζήτημα παραμένει και δεν ξέρουμε και το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, αλλά και για τον λόγο του ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με το πάρκινγκ, κύριε Καλαντάρη. Πολύ σωστά. Έτσι. Υπήρξε μια πρόταση του κύριου Χρυσανίδη, η οποία και αυτή από ό,τι φαίνεται δεν τέθηκε επιτάπητος, δεν άνοιξε συζήτηση. Κοιτάξτε, για το τι θα γίνει. Μιλάμε για για δημιουργία θέσεων πάρκινγκ στα ποταμούδια. Έτσι. Πολύ σωστά. Που να πω εκεί. Έτσι, προβλέπονταν και από το σχέδιο πόλης. Αυτό είναι το πιο ωραίο, αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δηλαδή να έχουμε κάτι το οποίο δεν έρχεται σε σύγκρουση με το σχέδιο πόλης και εμείς να αρνούμαστε να το εφαρμόσουμε, θα έλεγα εγώ ίσως, υπόθεση κάνω, γιατί δεν το σκεφτήκαμε εμείς. Έρχεται λοιπόν κάποιος, κάποιοι να πω εγώ, έτσι, για να μην πω ότι ήταν μόνο ο κ. Χρυσανίδης, το ανέφεραν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι και άλλοι συνάδελφοι, ότι ξέρετε εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε και αυτό. Και πόσο θα μας έπαιρνε, πόσο θα μας κόστιζε παραπάνω, από τη στιγμή πραγματικά που μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, εγώ θα έλεγα ότι όλοι οι πολίτες, είμαι σίγουρος, της περιοχής θα χαλάλιζαν, έτσι, και ένα εξάμηνο καθυστέρηση στο συγκεκριμένο έργο, προκειμένου να αναπνεύσει, να το πω έτσι, αυτό το σημείο της πόλης. Θα έλεγα ότι ο κύριος Μουριάδης είπε όχι και να μην το πω το άλλο, γιατί πραγματικά δεν συνηθίζω να χαρακτηρίζω πράξεις, πρόσωπα και γεγονότα, έτσι. Αλλά είπε όχι και έμεινε εκεί. Αρνήθηκε την οποιαδήποτε συζήτηση, δυστυχώς θα πω εγώ. Όντως λοιπόν ο κύριος Χρυσανίδης, και δεν έχει κάνει μόνο αυτή την πρόταση, έχει πει ότι θα πρέπει να δούμε πραγματικά πού μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις, τόσο υπέργεια, μικροπαρεμβάσεις θα πω εγώ, όσο και υπόγεια, να δούμε πού μπορεί να γίνει κάτι τέτοια, έτσι, να μπορέσουμε, τι να κάνουμε, να πάρουμε κάποια από τα οχήματα τα οποία μπαίνουν στο κέντρο, προκειμένου να αδειάσουν τα πεζοδρόμια, να διευκολυνθεί η κίνηση των πεζών, η κίνηση των οχημάτων. Να δούμε πού μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μικροπαρεμβάσεις ή μεγάλες παρεμβάσεις. Και νομίζω αυτό είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι, θα έλεγα. Αλλά μετά από κάποιο σημείο θα έλεγα εγώ ότι επίσης χάθηκε η μπάλα. Αρχίσαμε να λέμε για 2 πάρκινγκ, για 3 πάρκινγκ, πράσινα πάρκινγκ, κόκκινα, υπέργεια, υπόγεια, διόρροφα, τριόρροφα. Νομίζω ότι εκεί χάθηκε η μπάλα. Και πραγματικά ο πολίτης, όταν μας ακούει να λέμε τέτοια πράγματα, αν μη τι άλλο, γιατί και εγώ προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του πολίτη για το πώς θα αντιδρούσα, νομίζω πλέον αρχίζει και γελάει ο πολίτης και λέει: «Οκ, εντάξει, μας κοροϊδεύουν για άλλη μια φορά». Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να κρατάμε και λίγο χαμηλά την μπάλα εμείς οι πολιτικοί, έτσι, με όμικρον γιώτα, για να μην απαξιώνουμε για άλλη μια φορά την πολιτική με ήττα. Και έχουμε τον κόσμο να γελάει μαζί μας. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλανταρίδη, φυσικά στα όσα έχετε αναφέρει. Τώρα, πάμε λίγο στον τομέα σας. Ως αντιδήμαρχος οικονομικών, φυσικά, περάσατε λίγο και από το κομμάτι της αντιδημαρχίας, είδατε και την κατάσταση που υπάρχει. Βλέπουμε ότι έχει υπάρξει μια τελείως διαφορετική ενδεχομένως τώρα και οπτική και από πλευράς του νέου αντιδημάρχου, μέχρι πρότινος αντιδημάρχου οικονομικών, του κύριου Γιάννη Προμούσα, πλέον υποψήφιος. Και έχουμε περάσει πλέον και στην ψηφιοποίηση όλων των οικονομικών αυτών στοιχείων. Μάλιστα, τα είπε και ο κύριος Προμούσας εδώ σε κάποια εκπομπή. Είχε κάνει τη σχετική ανάλυση. Περνάμε σε μια νέα εποχή και στο κομμάτι της τεχνολογίας για το οικονομικό τμήμα του Δήμου Καβάλας. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν για το ερώτημα που μου κάνετε, μιας και όντως έχω ασχοληθεί μετά της οικονομικής υπηρεσίας, γιατί διετέλεσα και εγώ, όπως είπατε, και είμαι και άνθρωπος της τεχνολογίας. Λοιπόν, να σας πω ποια είναι η άποψή μου. Καταρχήν, να σας πω ότι ήταν ψηφιοποιημένη η οικονομική υπηρεσία και δεν ψηφιοποιήθηκε τώρα. Έτσι. Δεν περάσαμε, δηλαδή, ξαφνικά από την εποχή του μολυβιού στην εποχή του υπολογιστή. Ήμασταν στην εποχή του υπολογιστή και εξακολουθούμε να είμαστε. Βέβαια, οι τεχνολογίες, ιδίως στην εποχή μας, είναι κάτι το οποίο εξελίσσονται διαρκώς. Και πολύ καλά κάνουμε και εξελισσόμαστε κι εμείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν σταματάει πραγματικά ποτέ. Ας έρθω λοιπόν στα λεγόμενα του διαδόχου μου, θα έλεγα εγώ, του κυρίου Προμούσα, ο οποίος, να πω ότι εξακολουθεί να είναι αντιδήμαρχος οικονομικών, έτσι, επειδή είναι υποψήφιος για τη νέα δημοτική αρχή, δεν πάει να πει ότι έπαψε να είναι. Εξακολουθεί να είναι ο συνάδελφος να κατέχει αυτή τη θέση. Μας είπε λοιπόν ότι ψηφιοποίησαμε, λέει, την οικονομική υπηρεσία. Απαντώ λοιπόν εγώ, σχολιάζω αν το θέλετε,
ότι ήταν ψηφιοποιημένη. Και όλα αυτά τα ωραία τα οποία μας είπε ο κύριος Προμούσας, δημιουργήσαμε, λέει, για παράδειγμα 50.000 μερίδες κατοικιών. Είδαμε, λέει, ποια είναι τα μη ηλεκτροδοτούμενα. Πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά αυτό το οποίο δεν σας είπε και δεν μας είπε όλους ο κύριος Προμούσας, είναι ότι αυτά έγιναν χάρη καταρχήν στην κεντρική διοίκηση, η οποία μετά από χρόνια και χρόνια ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, σε αυτό το οποίο ζητούσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, να δοθεί δηλαδή πρόσβαση στους Δήμους, στις βάσεις του κράτους, προκειμένου να αντλούν απευθείας από εκεί στοιχεία και να μην ψάχνουν, να το πούμε έτσι, δημότη-δημότη, να κάνουν διόρθωση των τετραγωνικών τα οποία έχουν στα σπίτια τους, να βρουν ποια είναι τα μη ηλεκτροδοτούμενα. Άρα δεν ανακαλύψαμε τώρα τον τροχό, τον είχε ανακαλύψει κάποιος άλλος και μας έδωσε τη δυνατότητα να τον χρησιμοποιήσουμε εμείς. Έτσι. Αυτά δεν μας τα είπε ο κύριος Προμούσας. Επίσης, να πω και κάτι άλλο. Επανδρώσαμε, λέει, έτσι, στελεχώσαμε την οικονομική υπηρεσία. Τελικά θα πρέπει να αποφασίσει η διοίκηση, γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο μας άλλα μας έλεγε τόσο καιρό. Όταν λέγαμε ότι, ξέρετε, καθυστερούμε σε αυτό το κομμάτι, καθυστερούμε να κάνουμε τις δημοπρατήσεις της δημοτικής περιουσίας, η απάντηση της Δημοτικής Αρχής διαρκώς ήταν ότι, ξέρετε, δεν έχουμε, λέει, προσωπικό, γι' αυτό δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε εν καιρός. Άρα η διοίκηση θα πρέπει να αποφασίσει. Έχει προσωπικό τελικά και στελεχώθηκε η οικονομική υπηρεσία και άλλα λειτουργεί σωστά, ή δεν έχει όπως μας έλεγε εμάς. Έτσι, τι ακριβώς συμβαίνει τέλος πάντων. Άλλα λέει στους δημότες, άλλα λέει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης και κάτι ακόμη, για να το κλείσω αυτό και να μην καπηλεύω με τον χρόνο σας, κύριε Τζεμιδάκη. Μας είπε ότι μετακομίσαμε, λέει, την οικονομική υπηρεσία σε ένα καινούριο χώρο. Μπράβο, θα έλεγα εγώ. Καλά κάνατε. Αλλά αυτόν τον καινούριο χώρο ξεχάσατε να πείτε στους δημότες ότι τον έφτιαξε η προηγούμενη διοίκηση, ότι είναι έργο της προηγούμενης διοίκησης και εσείς κάνατε, κύριε Προμούσα, κύριε Μουριάδη, τη μετακόμιση. Αν θέλετε να σας πούμε μπράβο για τη μετακόμιση, να το κάνουμε. Έτσι. Αλλά να λέμε και την αλήθεια στο δημότη ότι το έργο το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, οι καινούργιες εγκαταστάσεις κτηριακές, είναι έργο κάποιου άλλου. Γιατί να λέμε ότι όλα είναι δικά μας? Αυτό πραγματικά ούτε τώρα το καταλαβαίνω, ούτε ποτέ το καταλάβαινα. Γιατί να πούμε ότι, να μην πούμε μάλλον, ότι, ξέρετε, συνεισέφερε και κάποιος ακόμη σε αυτό το οποίο γίνεται. Έτσι, έτσι. Και αυτό νομίζω και το πιο εξίσου σημαντικό. Το πιο αυτό. Έτσι, το πιο δίκαιο, κύριε Καλανταρίδη. Τώρα, παράλληλα, είχαμε και μια ακόμη. Τώρα σας πηγαίνω και στο κομμάτι των Κρινίδων και των Φιλίππων, εκεί όπου είστε. Είχαμε συνέντευξη τύπου χθες. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε από τον αντιδήμαρχο, που δεν θα είναι υποψήφιος, βέβαια αυτός. Έτσι, ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Θόδωρος Παπαδόπουλος. Αυτό για το είπατε, γιατί πριν με διορθώσατε για το κομμάτι του αντιδήμαρχου. Ο κύριος Παπαδόπουλος δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι και τα όσα τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος χθες, τα όσα αναφέρθηκαν, τα έργα που γίναν, δεν γίναν, τι συνέβη δηλαδή. Σχολιάστε το όμως λίγο. Λοιπόν, καταρχήν είναι πολύ καλό όντως να γίνεται μία αναδρομή στο τι ακριβώς πετύχαμε, έτσι, τα χρόνια τα οποία μεσολάβησαν. Πάλι όμως θα έλεγα εγώ ότι θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και να λέμε αλήθειες στον κόσμο. Τι θέλω να πω. Διάβασα για παράδειγμα το τι υπόθηκε. Δεν το άκουσα. Το διάβασα όμως, έτσι, στον τύπο της πόλης μας. Υπάρχουν πολλές εφημερίδες. Σε κάποια λοιπόν από αυτές διαδικτυακά είδα τι ακριβώς υπόθηκε. Και διαπίστωσα για άλλη μια φορά δυστυχώς ότι πλήθος έργων τα οποία αναφέρονται από την σημερινή διοίκηση δεν είναι δικά της. Και αυτό, κατά την δική μου την άποψη, ξέρετε, αποδεικνύει αυτό το οποίο ακούγεται πάρα πολύ και συζητιέται, ότι τι κάνει η σημερινή διοίκηση, επειδή ακριβώς δεν έχει να επιδείξει δικό της έργο, για διάφορους λόγους. Ένας λόγος είναι διότι δεν υπάρχει οργάνωση, να το πω έτσι, με αποτέλεσμα, όπως είπαμε προηγουμένως, να σέρνονται τα πάντα. Τι κάνει? Έργα τα οποία παρέλαβε σχεδόν έτοιμα, δρομολογημένα ή να έχουν ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη διοίκηση, τα παρουσιάζει σαν δικά της. Να αναφέρω 2-3 παραδείγματα για να μην πει κάποιος ότι λέω ό,τι θέλω, για παράδειγμα. Έτσι. Γυμνάσιο Κρινίδων. Το κτίριο του Γυμνασίου Κρινίδων. Το παρέλαβε ενταγμένο, με έτοιμη χρηματοδότηση, έτοιμες τις μελέτες και μας λέει σήμερα ότι είναι δικό της έργο. Και εδώ το πιο ωραίο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν ανέλαβε η καινούργια διοίκηση, αντί να ξεκινήσει να εκτελεί το έργο, τι έκανε? Το απένταξε με προσωπική του πρωτοβουλία ο κύριος Δήμαρχος. Δεν ρώτησε καν τους συνεργάτες του, δεν ρώτησε καν τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος εμβρόντιτος τον άκουσε να λέει ότι, ξέρετε, το απένταξα γιατί δεν είναι λύσεις προτεραιότητες μου. Και επί 2 χρόνια τι έκανε? Έψαχνε να βρει μια καινούργια χρηματοδότηση για να το εντάξει.
Με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ακόμη το έργο να εκτελείται. Να έχουμε δηλαδή μια καθυστέρηση 2 ετών. Αυτό κατάφερε η νέα διοίκηση. Άλλα μας λέει όμως σήμερα. Το κλειστό γυμναστήριο του Αμυγδαλαιώνα. Δικό της έργο λέει και αυτό. Να σας πω λοιπόν, επειδή έτρεξα πολύ για αυτό το έργο για να φτάσει στο σημείο να ξεκινήσει να γίνεται, ότι εντάχθηκε, βρέθηκε δηλαδή χρηματοδότηση, μελετήθηκε και εντάχθηκε από την προηγούμενη διοίκηση επίσης. Και ξεκίνησε να εκτελείται επί της σημερινής διοίκησης. Επίσης μας λέει ότι θα πάρουμε, λέει, το νερό τώρα από τις πηγές του Κεφαλαρίου. Να θυμίσω λοιπόν ότι παρέλαβε μια σχεδόν έτοιμη μελέτη, σχεδόν έτοιμη, και μάλιστα ο μελετητής ήταν ο σημερινός συνεργάτης του κυρίου Δημάρχου. Ας τον ρωτήσει για να μάθει λίγο, έτσι. Το μόνο το οποίο έλειπε και το οποίο ουσιαστικά ήρθε ως κεραυνός εν εθρία εκείνη την εποχή από τη Διεύθυνση Υδάτων ήταν μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον παλιόγωγο, που ζητήθηκε το καλοκαίρι του 2019. Έπρεπε λοιπόν να ετοιμάσει αυτή τη μελέτη. Περάσαν 4 χρόνια λοιπόν και ξέρετε τι μας λέει. Θα το εκτελέσουμε την επόμενη τετραετία. 8 εκατομμύρια ευρώ υπάρχουν εκεί και περιμένουν να τα αξιοποιήσουμε και εμείς ψάχνουμε να πιούμε νερό στην Δημοτική Ενότητα, φίλοι. Λοιπόν, λέμε το νερό νεράκι και αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων η σημερινή διοίκηση να δαπανίσει έναν πακτολό χρημάτων, γιατί το χωριό των Φιλίππων συγκεκριμένα δεν είχε πλέον νερό να πιει. Αναγκάστηκε λοιπόν να κάνει καινούργια γεώτρηση, να δαπανίσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ μόνο για τη γεώτρηση και άλλες 400.000 που μας ανακοίνωσε πριν λίγο καιρό για να κάνει το καινούργιο αντιλιοστάσιο. Κάτι το οποίο δεν θα χρειαζόταν αν είχε δρομολογήσει όπως περιμέναμε όλοι το έργο της υδροδότησης για όλη τη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων από τις πηγές Κεφαλαρίου. Και το παρουσιάζει ως επιτυχία. Δηλαδή πραγματικά η λέξη επιτυχία χάνει το νόημά της. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καλανταρίδη, κλείνοντας, θέλω να δώσετε το δικό σας μήνυμα τώρα λίγο προς τους δημότες. Γιατί να στηρίξουν Χαράλαμπο Χρυσανίδη, παράταξη έργο τώρα, αλλά και φυσικά τον Ηλία Καλανταρίδη. Σας ακούω. Όπως προείπα, ο κύριος Χρυσανίδης, κατά την άποψή μου, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να μεσολαβήσει κάποιος χρόνος για να είναι έτοιμος να διοικήσει με τον καλύτερο τρόπο το Δήμο Καβάλας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δοκιμαστεί, έχει επιτύχει με άριστα στις όποιες εξετάσεις έχει δώσει, είτε αυτές είχαν να κάνουν με την εποχή όπου διετέλεσε δήμαρχος, είτε έχουν να κάνουν με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, χωρίς την οποιαδήποτε σκιά και θα έλεγα στους δύο τόπους, αν το θέλετε, όπου έδωσε εξετάσεις και πέτυχε. Έτσι. Και όσον αφορά εμένα, θεωρώ ότι έχω δώσει και εγώ επανειλημμένους εξετάσεις, τόσο ως διοίκηση, έτσι, όπου διετέλεσα, πέρασα από διάφορες θέσεις ευθύνης, αλλά και ως αντιπολίτευση, όπου τα 4 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τη στιγμή που βρέθηκα στην αντιπολίτευση, δεν πέρασε πραγματικά ούτε ένα δημοτικό συμβούλιο, ούτε μία οικονομική επιτροπή στην οποία συμμετείχα, έχοντας πάντα κάτι να προτείνω στη διοίκηση. Και αυτό είναι κάτι νομίζω το οποίο πρέπει να αναφέρω, έτσι, όπου στάθηκα επανειλημμένος κοντά στην διοίκηση τη σημερινή, προσπαθώντας πραγματικά να βοηθήσω με την εμπειρία μου, με τις γνώσεις μου, έτσι, χωρίς να ζητάω ποτέ τίποτε. Άλλωστε αυτό είναι κάτι το οποίο μου διακρίνει σε όλη μου την πορεία στη ζωή μου και στην ιδιωτική, αλλά θα έλεγα και στον βίο μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δυστυχώς πάντα βρισκόμασταν μπροστά σε μία κλειστή πόρτα όπου πραγματικά, και αυτό θα το χρεώσω εγώ στον κύριο Μουριάδη προσωπικά, δεν ήθελε να ακούσει ποτέ τίποτε, ακόμα κι αν αυτό γινότανε πραγματικά χωρίς να ζητάει οποιοσδήποτε το αντάλλαγμα, αφού φτάσαμε στο σημείο να κατηγορούμαστε ότι ξέρετε τα κάνουν αυτά, λέει, κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι τέλος πάντων που προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τη σημερινή διοίκηση, τα κάνουν, λέει, αυτά γιατί αποβλέπουν, λέει, σε κάποια θέση. Έτσι, δηλαδή, τα άκουγα και γελούσα πραγματικά. Έχουν λεχθεί στα ραδιόφωνα, έχουν γραφτεί από κάποιους. Έτσι, το κάναμε χωρίς ποτέ να ζητήσουμε το οτιδήποτε, προσπαθώντας να βοηθήσουμε. Δυστυχώς, όμως, είπα, πάντα βρισκόμαστε μπροστά σε μια κλειστή πόρτα. Έτσι, θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να μας εμπιστευτεί ο πολίτης της Καβάλας, ο δημότης της Καβάλας, και της πόλης αλλά και των χωριών με την ψήφο του, γιατί πραγματικά είμαστε αυτοί που είμαστε έτοιμοι καθόλου να παρουσιάσουμε έργο. Όπως ακριβώς είναι και ο τίτλος του συνδυασμού μας, έργο τώρα, φτάνουν τα λόγια, φτάνουν οι υποσχέσεις, φτάνουν οι θεωρίες. Έργο τώρα.
Κύριε Καλανταρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και σε εσάς και στην παράταξή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Και τα καλύτερα για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.